από το gazeta.gr, ο Σταύρος Σουντουλίδης. Σταύρε, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Μόνο με σένα δεν έχω μιλήσει, μόνο εσύ δεν με έχει συγκλονίσει μέχρι τώρα με τα όσα έγιναν στην Γαλλία, στη Μασσαλία την Πέμπτη. Και επειδή και χθες το απόγευμα, ουσιαστικά το απογευματόβραδο οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα έρθουν οι Γάλλοι, θέλω να ξεκινώντας να σε τίτλους ουσιαστικά να μεταφέρεις στον κόσμο αυτό που περάσατε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γαλλία. Την ταινία της Αντάρκ την έχουν δει οι ακροατές, θα την έχουν δει. Κάτι τέτοιο ήταν φτάνοντας στο βελοντρόμ. Έτσι ήταν η εικόνα. Η εικόνα φτάνοντας στο βελοντρόμ αυτή ήταν ακριβώς. Εγώ που δεν είμαι της ταινίας των ταινιών. Την έχεις δει, όχι, την έχεις δει. Δεν νιώθω καθόλου, Σταύρε, δεν νιώθω. Είμαι εντελώς άσχετος που λέμε. Καθόλου. Μιλάει Γιωβάνοβιτς, την έχεις δει, δεν μπορεί. Είναι επική ταινία γαλλικού μεσαίωνα. Γιωβάνοβιτς. Εγώ τον Γιωβάνοβιτς τον προπονητή ξέρω. Και τον Μίλαν Τζούρτσεβιτς. Λοιπόν, με πολιορκία, λοιπά, κάστρα, πολύ ωραία. Εσύ έχεις πάει στη Μασσαλία από την Τρίτη. Ναι, από την Τρίτη ήμουν προπονητικός, γιατί την Τετάρτη ήξερα ότι έχει απεργία. Και για να μην έχω το άγχος, θα πετάξω, δεν πετάξω, γίνει η απεργία. Κάνουν τα παοκτσάκια τους ελεκτές στον αέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πάνω από αυτό την Τρίτη. Αυτό δεν γινόταν. Ναι, γιατί κάτι τέτοια μαθαίναμε. και μαζί με μένα ταξίδευαν την ίδια πτήση και 5 στελέχη υπάλληλοι της ΠΑΕΠΑΟΚ από το τμήμα της ασφάλειας. Και μάλιστα τους ρώτησα γιατί πάτε από την Τρίτη, γιατί μου λέει περιμένουμε να έρθει ο κόσμος, τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι και τα καλύτερα, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η συγκεκριμένη εκδρομή. Εγώ επειδή έχω τυχερό με την τύχη του επαγγέλματος, νιώθω τυχερός και ευλογημένος, έχω βρεθεί και σε πολλά ακόμη ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ εκτός Ελλάδας. Ας πούμε στην Κωνσταντινούπολη το 2010, δεν συγκρίνεται η συγκεκριμένη εκδρομή με τις όποιες δυσκολίες, την οικονομική κρίση, το ότι δεν υπήρχε απευθείας πτήση από την Θεσσαλονίκη για τη Μασσαλία, ναι, και έπρεπε οι φίλοι του ΠΑΟΚ να κάνουν το γύρο της Ευρώπης άλλοι μέσω Χανίων, μέσω Νάπολης, μέσω Μιλάνου, μέσω Μονάχου, μέσω Βουδαπέστης, από πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να αρχίζουν να καταφτάνουν από την Τρίτη το απόγευμα και μετά στην Μασσαλία. Ναι. Ρώτησα λοιπόν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ γιατί. Ναι. Και μου εξήγησαν ότι είναι αρκετά άσχημα τα μηνύματα που λαμβάνουν. Και αυτό είχε να κάνει, Γιώργο, με το γεγονός ότι σε όλα τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Μαρσέη τη φετινή χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ας μείνουμε στο φέτος, είχαν σημειωθεί επεισόδια μέσα και έξω από το βελοντρόμ. Και με τη Γαλατά Σαράι οι Τούρκοι, οι οπαδοί πέρασαν δύσκολα, και στο Μαρσέικ Βασιλεία, ναι, για τη φάση των 16 του Conference League, υπήρχαν τραυματίες Ελβετοί έξω από το βελοντρόμ. Μάλιστα γι' αυτό η Μαρσέικ ήταν υπότροπη και υπήρχε έτσι μια φημολογία ότι μπορεί να τιμωρηθεί πριν, όταν έγινε η κλήρωση, αναφέρομαι. Ναι. Έτσι λοιπόν υπήρχε έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το τι μπορεί να συμβεί, κυρίως από την Τετάρτη το απόγευμα, όταν θα έφτανε και το ένα από τα 3 τσάρτερ με 180 οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και κάπου εκεί άρχισε να χάνεται ο έλεγχος από την γαλλική αστυνομία. Εσύ όταν φτάνεις, Σταύρε, όταν φτάνεις την Τρίτη, εκεί αισθάνεσαι άνετα, ας πούμε, στη Μασσαλία κυκλοφορείς, ή από την Τρίτη έχουν ξεκινήσει λίγο τα όργια, γιατί έχουν φτάσει κάποιοι την Τρίτη εκεί? Από την Τρίτη το βράδυ έχει γίνει ένα περιστατικό το οποίο καταγγέλουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ότι έγινε με την εντός αγωγικών η λέξη και η έκφραση, θα τη χρησιμοποιήσω, μεσολάβηση οπαδών της ΑΕΚ. Έγινε ένα περιστατικό με δύο Έλληνες, μάλλον τρεις ήταν παρόντες, σε ένα καφέ μπαρ, όπου Έλληνες τους προσέγγισαν, άρχισαν να κουβεντιάζουν γύρω από το παιχνίδι και αμέσως μετά ενημερώθηκαν οπαδοί της Μαρσέικ, που περίμεναν τους δύο από τους τρεις Έλληνες,
γιατί ο τρίτος έχει και κάποια προβλήματα. Δεν τον πείραξαν τον τρίτο. Οι δύο όμως έφαγαν το ξύλο της αρκούδας, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Έχουν γίνει τέτοια πολλά. Έγινε αυτό το περιστατικό. Έγινε αυτό το περιστατικό την Τρίτη, αλλά ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν είχε συνέχεια, δηλαδή δεν σημειώθηκε κάτι άλλο. Εκεί αρχίσαμε να ανησυχούμε, γιατί το πληροφορηθήκαμε αρκετά γρήγορα, και κυρίως αρχίσαμε να ανησυχούμε την Τετάρτη το απόγευμα, όταν είδαμε περίπου 300 οπαδούς της Μαρσέγ να κυκλοφορούν στο παλιό λιμάνι ως ομάδα. Δηλαδή φαντάσου τώρα 300 άτομα να περπατούν στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, οπλισμένοι με ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος στα χέρια του. Έλα, με καδρόνια, με λωστάρια, με οτιδήποτε. Να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, έτσι. Μέσα στην πόλη, ναι, χαλαρά. Ναι, δηλαδή, ναι, σαν να πήρες, ας πούμε, το σκύλο να βγάλεις βόλτα. Δηλαδή, ναι, ναι. Στο λιμάνι, να φανταστείτε ότι εμείς ήμασταν στην Άλυφο. Τέλος, και αυτοί έκοβαν βόλτες στο Κίτσεμπαρ, στον Ερυθρό Σταυρό. Ναι. Εκεί, κάπως έτσι ήταν η απόσταση. Και η δικαιολογία, η αιτιολογία, γιατί ρωτήσαμε πώς το επιτρέπει η γαλλική αστυνομία, είναι ότι μέσα στα στενά πίσω από το λιμάνι υπάρχει ένας οργανωμένος σύνδεσμος της Μαρσέη και ότι προς τα εκεί κατευθύνονται. Φυσικά αυτοί δεν κατευθυνόντουσαν προς το σύνδεσμό τους, κατευθυνόντουσαν προς τα ξενοδοχεία όπου θα έμεναν οι 180 οπαδοί, επαναλαμβάνω, που έφτασαν με πτήση τσάρτερ το απόγευμα της Τετάρτης. Εκεί η αστυνομία θέλησε να υποχρεώσει τους φίλους του ΠΑΟΚ να μείνουν εντός του ξενοδοχείου και κάπου εκεί άρχισε να χάνεται ο έλεγχος, αντέδρασαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκαν αυτοί οι 200-300 της Μαρσέη και έγινε η μάχη, η οποία μεταφέρθηκε και στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν τα στελέχη και οι παράγοντες του ΠΑΟΚ και όχι η ομάδα. Κάπως έτσι φτάσαμε, αλλά τα η αστυνομία τι έκανε. Καφέ έπινε στο λιμάνι. Η αστυνομία προσπάθησε να περιορίσει πάρα πολύ τους Έλληνες φιλάθλους. Δεν θα μείνω πλέον μόνο στο χαρακτηρισμό φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Τους Έλληνες, να περιορίσει τους Έλληνες μέσα στα ξενοδοχεία τους. Εκεί, επαναλαμβάνω, άρχισε να χάνεται ο έλεγχος και από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και από την πλευρά των φίλων του ΠΑΟΚ που αντέδρασαν. Έγιναν επεισόδια τα οποία, επαναλαμβάνω, μεταφέρθηκαν και στο ξενοδοχείο της διοίκησης, εκεί όπου δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός οπαδών του ΠΑΟΚ, είναι αυτονόητο. Έγινε η επίθεση, υπάρχουν βίντεο, τα είδαμε, που επιχειρήθηκε να γίνει επίθεση με αεροβόλο όπλο από μια απόσταση από οπαδό της Μαρσέη. Γενικά ο κόσμος της Μαρσέη, Γιώργο, για να μην μένουμε πάρα πολύ στο θέμα των επεισοδίων, είναι από τους πλέον προβληματικούς και εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι δεν θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, όχι γιατί δεν το ήθελαν. 400 εξ αυτών, ναι, από τα δύο μεγάλα οργανωμένα κλαμπ της Μαρσέγ είχαν κλείσει ήδη θέση πολλές μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι για την αυριανή ρεβάν της Τούμπας. 400 εξ αυτών θα ερχόντουσαν λοιπόν στην Θεσσαλονίκη και οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα έρθουν μαζί τους και οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν και στη Γαλλία. Ταξίδευσαν από την Αθήνα, από οπουδήποτε άλλου ήθελαν, για να είναι στην Αθήνα. Βάλε μας το μάτς μετά. Το πήγαινε δηλαδή στη διάρκεια του αγώνα και κυρίως το φεύγα. Τι έγινε εκεί πέρα στο γήπεδο? Το πιο δύσκολο ήταν στο πώς θα προσεγγίζαμε το γήπεδο και όχι στο φεύγα. Γιατί η αστυνομία δεν θέλησε να συνεργαστεί πλέον με τον ΠΑΟΚ, θεωρώντας ότι αφέτησαν τη συμφωνία περί παρουσίας και εγκλισμού των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στα ξενοδοχεία τους, γιατί αυτός ήταν ένας όρος, και δεν επέτρεψε να υπάρξει κάποιο σημείο οργανωμένης συγκέντρωσης και μετάβασης των 3.500 φίλων του ΠΑΟΚ οργανωμένα στο γήπεδο. Εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη αίσθηση το πώς πάμε στο γήπεδο. Πώς το προσεγγίζουμε, γιατί κάποιοι άλλοι άρχισαν να λένε θα πάμε με το μετρό, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις όντας Έλληνας σε μια ξένη πόλη και ενώ πηγαίνουν την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της Μαρσέη προς την ίδια κατεύθυνση, προς το Βελοντρόμ. Άλλοι επιχείρησαν με ταξί, άλλοι με τα πόδια, και κάπου εκεί
έμπαινε η ανησυχία, την οποία την είδαμε με τα μάτια μας, γιατί περιμετρικά του βελοντρόμου και σε μια απόσταση περίπου 700-800 μέτρων υπάρχουν καφέ, ναι, και από τις δύο πλευρές του δρόμου και από τις δύο κατευθύνσεις. Να φανταστεί κάποιος, αν προσεγγίζει την Τούμπα, στην Διογένους, τι γίνεται στα καφέ δεξιά και αριστερά 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Η ίδια περίπου εικόνα αντικρίσαμε και εμείς, αλλά σε ασφαλώς μεγαλύτερη κλίμακα. Και κάπου εκεί λες, όπα, που πάμε. Γιατί κάποια στιγμή το φανάρι πιάνει κόκκινο και σταματάει το βανάκι που σε μεταφέρει στο βελοντρόμ και αρχίζουν οι οπαδοί της Μαρσέγ να ρωτούν ποιοι είναι αυτοί που τους κουβαλάν και που τους πάν. Δεν απαντάς, κάνεις ότι δεν βλέπεις, ενώ τους βλέπεις πάρα πολύ καλά, τους νιώθεις στο μισό μέτρο, ναι, και ακούς τη μαγική λέξη και φράση από τον οδηγό του λεωφορείου, είναι Έλληνες δημοσιογράφοι και δεν είναι οπαδοί, και λες, ευτυχώς το παλικάρι ξέρει γαλλικά πρώτα απ' όλα και τους ηρεμεί. Και αφού περνάει όλο αυτό το περιστατικό, μετά από 30 μέτρα ξανασταματάει το βανάκι γιατί έχει κίνηση. Πάνε, πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, σας λέω, πάει στην Γρηγορίου Λαμπράκη, το λεωφορείο κατεβαίνει Καμαρωτό, μεγάλους δημοσιογράφους, την Πέμπτη, πού πας για να στρίψεις το φανάρι της Αγίας Βαρβάρα, της Κλεάνδους. Ναι. Δύσκολα. Σταματάει ξανά το βανάκι. Ξανά μάνα οι ίδιες ερωτήσεις, ποιοι είναι αυτοί, που πάνε, τι κάνουνε, δεξιά και αριστερά, και κάπου εκεί ο οδηγός βγάζει τη μαγική κάρτα της Μαρσέη, γιατί συνεργάζεται με την γαλλική ομάδα, ευτυχώς, δεν είναι κάποιος τυχαίος που απλά είχε ένα λεωφορείο, συνεργάζεται με τη Μαρσέη, τη δείχνει την κάρτα και ανοίγει ο δρόμος για να περάσουμε και να φτάσουμε με τα κόπων και βασάνων και αρκετή αγωνία στο βελόντρομ. Αυτή ήταν η κατάσταση. Κάθεται στο λεωφορείο, στο βανάκι, κάθεται κανένας προς την πλευρά εκεί, στο παράθυρο, ή είναι όλοι στο Ζή. Όχι, εγώ. Ναι, εγώ. Ο ήρωας. Εντάξει, ναι, εγώ, ναι, και κανέναν δυο άλλοι, αλλά ξέρεις, κάθονται και από την... Είναι διπλές οι θέσεις, κάθεσαι από την δεξιά πλευρά και όχι από το παράθυρο. Ναι. Εγώ ήθελα να βλέπω, να ταινίζω. Ναι. Τη θέα. Ναι. Την είδα, καλά τη θέα. Την είδα. Δεν ξέρω αν κρύβεται στα υπόγεια η θέα, πάντως εγώ την είδα αρκετά καλά τη θέα. Μπροστά στα μάτια μου είσαι. Σταύρε, επειδή άκουγα το βράδυ μετά το μάτς το... Ο Κώστας ήταν δίπλα μου. Τον Κώστα να λέει πράγματα που δεν τον έχω ξανακούσει να τα λέει τόσα χρόνια που ακολουθεί τον ΠΑΟ. Κοίταξε, εγώ φτάνοντας εκεί το έγραψα και την επόμενη μέρα στον καζέτα. Έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο, μας γλίτωσε ο οδηγός, ήταν δύσκολη η προσέγγιση, αλλά από τη στιγμή που έφτασα στο γήπεδο και μπήκα μέσα, είπα, απόλαυσέ το. Γιατί δεν πλέον είχε περάσει. Ο Κώστας το κράτησε. Γιατί ήμασταν μαζί και στη διάρκεια του αγώνα. Το κράτησε αυτό εδώ πέρα και είχε σκαλώσει στο περιστατικό αυτό. Ναι. Εγώ είπα να το απολαύσουμε, είναι μια ευρωπαϊκή βραδιά. Ναι, ναι. Μια βραδιά στους 8. Εσύ ήσουν I love this game που λένε στην Αμερική. Ναι, ναι, a night to remember και τέτοια. Αυτά εδώ, ναι. Μετά ο Κώστας όμως είχε κολλήσει, του είχε μείνει το τέτοιο, έμεινε εκεί. Το ξεπέρασε λίγο αργότερα, αλλά οκ. Επεισόδια έγιναν και μετά τη λήξη του αγώνα, γιατί ο παδί της Μαρσέη πλακώθηκαν με τους αστυνομικούς. Είναι κάτι το οποίο για την γαλλική αστυνομία. Εσείς φύγατε με τον κόσμο κανένα 2 ώρες μετά, έτσι. Δεν φύγατε κι εσείς, ναι, δηλαδή. Και φεύγοντας, το πιο τραγικό ήταν ότι είδαμε πάνω από 200-300, μπορώ να πω και 500 Έλληνες φίλους του ΠΑΟΚ να ψάχνουν τρόπο για να φύγουν από το βελοντρόμο. Απίστευτο, ναι, ναι, μου το είπαν πολύ αυτό. Γιατί η αστυνομία δεν είχε επαναφέρει τα 24 λεωφορεία που είχε βάλει το μεσημέρι, τελικά το απόγευμα, για να τους μεταφέρει προς το βελοντρόμο, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν φθορές στα λεωφορεία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δικαιολογία της αστυνομίας. Και έμειναν περίπου 500 άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω, να ψάχνουν ταξί στις 2 ώρα τα ξημερώματα, που δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί ταξί
να πάει από οποιοδήποτε σημείο της Μασσαλίας στο βελοντρόμι για να τους παραλάβει. Άλλοι έψαχναν μέσω από εφαρμογές να νοικιάσουν αυτοκίνητα επιτόπου εκείνη τη στιγμή και να πάνε να τα πάρουν από ένα σημείο για να φύγουν. Και κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι, ο κύριος Όγκος εξ αυτών, το κόψαν με το πόδι μέσα στο σκοτάδι. Να περπατάς και να κοιτάς δεξιά και αριστερά, μη σου έρθει κάποιος, γιατί αυτή ήταν για αρκετή ώρα, όχι φυσικά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, αλλά για μία ώρα περίπου μετά τη λήξη του αγώνα ήταν, είχαν εξαπλωθεί στα γύρω στενά από το βελοντρόμο, από την κάτω πλευρά του γηπέδου, γιατί από την πάνω είναι κατοικήσιμη η περιοχή. Έγιναν και κάποια μικρά περιστατικά εκεί και η βραδιά έκλεισε, επαναλαμβάνουμε, αυτή την πολύ δύσκολη εικόνα για μένα, να βλέπω κόσμο να ψάχνει το πώς θα φύγει από το γήπεδο. Απελπισμένοι, δηλαδή απεγνωσμένοι, δεν ήξεραν πού να απευθυνθούν. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο και στέρναμε τηλέφωνα από ραδιοταξί για μήπως και κάποιος φιλοτιμηθεί και πάει και παραλάβει παρέες φίλων του ΠΑΟΚ που δεν είχαν τρόπο να φύγουν από το Ωραίο γήπεδο. Ταξίδι, πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Ήτανε, ναι. Ήτανε καλή εμπειρία και επαναλαμβάνω, ήτανε μια δυνατή εκδρομή και που δεν συγκρίνεται ούτε, και ούτε με το Χάιμπουργκ μπορεί να συγκριθεί, γιατί εκεί υπήρχε αγγλική αστυνομία και δεν έκανες, δεν μπορούσε να τολμήσει να κάνεις το παραμικρό, ούτε στο White Hart Lane, ούτε ακόμη και στο Σουκρού Σαράτσογλου, που και εκεί ήταν δύσκολα, όχι σε αυτό το σημείο όμως, έτσι. Ναι. Και εκεί υπήρχαν σπαθήματα λεωφορείων και τα λοιπά, με πέτρες και το ένα και το άλλο, αλλά μέχρι εκεί τώρα κυνηγητά και όλη αυτή η οδύσσια και το μαρτύρο για να φτάσεις, δεν είναι. Οι οπαδοί της Μαρτέχης, παραλαμβάνω, είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολοι, είναι αυτόνομοι. Και μάλιστα το έλεγα και στον Κώστα τον Βασιλόπουλο σε μια κουβέντα που κάναμε, τα δύο πέταλα των οργανωμένων οπαδών είναι από δύο διαφορετικούς συνδέσμους. Από τη μια πλευρά αριστερά, όπως έδειχνε η τηλεόραση να φανταστεί κάποιος, είναι η Commandos και από την άλλη είναι η South Winners, κάπως έτσι λέγονται. Τα πέταλα στην Γαλλία είναι αυτοδιαχειριζόμενα, δηλαδή εκεί κάνουν κουμάντο οι οργανωμένοι οπαδοί, στα έσοδα, στα εισιτήρια και στις ποινές, στις τιμωρίες. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις οι ποινές, και είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζει πλέον τα τελευταία χρόνια και η UEFA, αλλά στη Γαλλία κλείνουν τα πέταλα. Δεν κλείνει ολόκληρο το γήπεδο και την πληρώνουν εντός εισαγωγικών οι οργανωμένοι οπαδοί, γιατί χάνουν τα έσοδα. Τα έσοδα λοιπόν από οτιδήποτε διανέμεται, πωλείται στα πέταλα, συν τα εισιτήρια, είναι κάτι τα οποία καταλήγουν στις τσέπες, στα ταμεία, ας πω καλύτερα, των δύο συνδέσμων, των δύο κλαμπ των φίλων της Μαρσέιγ. Από τη μία πλευρά οι Commandos και από την άλλη οι South Winners. Εκεί κάνουν κουμάντο αυτοί. Είναι αρκετά δυνατοί, αρκετά δυνατοί και στην παρεμβατικότητα που έχουν σε πράγματα που αφορούν το σύλλογο. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν κάψει τον προπονητικό κέντρο για να φύγει ο πρόεδρος. Δεν θέλαν τον πρόεδρο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Πήγαν, κάψαν τον προπονητικό κέντρο, το κάψαν στην κυριολεξία. Ανάγκασαν τον πρόεδρο να παραιτηθεί και για να αναλάβει ο Παύλο Λονγκόρια, τον οποίο τον έχουν ως Θεό, γιατί τον πιστεύουν και ο ίδιος έχει απομειωθεί πάρα πολύ. Μετά της Μαρσέιγ δεν είχε ξαναασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Είναι αρκετά δύσκολο το ότι εμείς, ας πούμε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν πορείες, διαμαρτυρίες κτλ. Μπροστά σε αυτό που έκαναν αυτοί πριν από 1,5 χρόνο, κυριολεκτικά έβαλαν φωτιά το προπονητικό κέντρο. Όχι πήγαμε, σπάσαμε ένα τζάμι και μπήκαμε μέσα, το βάλαν φωτιά. Άμα θέλεις, κάτσε και κάνε τον πρόεδρο. Εγώ δεν θα καθόμουν. Όπως δεν έκανε και συγκεκριμένο. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία περάσατε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πολύ ωραία περάσατε. Μια χαρά περάσαμε, μια χαρά περάσαμε και μια χαρά θα περάσουμε και την Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Για το αγωνιστικό, άλλη στιγμή θα σε ενοχλήσω για το αγωνιστικό. Πάντως αυτό που μας περιέγραψες πραγματικά, δηλαδή ένας από τους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί ήταν φοβερό. Δηλαδή όλο αυτό που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, έτσι θα μείνει για πάντα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που έγινε εκεί.
Ωραίο ταξίδι, ναι, που δεν θα το ξεχάσεις, όπως επαναλαμβάνω και τα υπόλοιπα δεν τα ξεχνάμε, αλλά όχι σε αυτήν την ένταση και όλο αυτό που ζήσαμε, έτσι. Γιατί ήταν ένα τετραήμερο γεμάτο. Γεμάτο από ένταση και δράση. Σταύρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτές τις στιγμές μαζί μας. Καλημέρα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο Συντουλίδη, από το gazeta.gr.